Λοιπόν, στο διάλειμμα μου υποσχέθηκε ότι θα είναι πάρα πολύ εύκολο, ότι δεν θα βασανιστούμε τα υλικά και ότι και το τύλιγμα θα μου μάθει ακριβώς πώς να γίνεται, ώστε εντάξει, θα παιδευτούμε λίγο, δεν γίνεται. Αλλά θα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε. Θα σε βάλω να τυλίξει ένα. Λοιπόν, βέβαια, πάμε να ξεκινήσουμε ντολμαδάκια, ξαναλέω, γιαλαντζή. Πολύ ωραίο, καλοκαιρινό θα έλεγα και δροσερό. Ορεκτικό, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να το πούμε ότι είναι ένα κυρίως πιάτο. Είναι να συνοδεύει το κρασάκι μας, έτσι το καλοκαίρι πάνω στις βεράντες. Οπότε, α ξεκινήσουμε να ευχαριστήσω καταρχάς τα αδέρφια Κατσίκη εδώ πάνω στο Πικέρμι που με φτιάξανε για ακόμα μια φορά με πολύ ωραία ολόφρεσκα μυρωδικά και λαχανικά. Και θα πάρω λοιπόν το λάδι μου, τη συνταγή είναι 250 ml και θα ρίξω μέσα στην κατσαρολίτσα μου το μισό. Γιατί το άλλο μισό θα το ρίξω για το βράσιμο. Ωραία. Θα ρίξω, παίζω μέτρια προς δυνατά. Ένα κρεμμύδι ψιλοκομμένο μέσα μαζί με 1 με 2 σκελιδίτσες σκόρδο. Να μαραθεί. Ακριβώς. Mm. Κοίταξε τώρα, δεν με ενδιαφέρει να μου το κόψεις πάρα πολύ ψιλοκομμένο το κρεμμυδάκι. Δεν με ενδιαφέρει. Αυτό είναι ένα μαμαδίστικο, όπως είπαμε, το πιο μαμαδίστικο για μένα φαγητάκι. Οπότε δεν με ενδιαφέρει να μου το κόψεις πάρα πολύ ψηλό. Γιατί αυτό τώρα θα το αφήσουμε εδώ πέρα περίπου κανένα δεκάλεπτο για να καραμελώσει. Έτσι χάνει τον όγκο του. Άρα λοιπόν είμαστε μια χαρά. Παίζουμε μέτρια προς δυνατά. Μοσχοβολάει, ρε παιδί μου. Πραγματικά κατευθείαν με το που πέφτει το φρέσκο το κρεμμυδάκι, μοσχοβολάει.